Έλα, πάρε τον αυτόν εδώ. Μαλάκα, σοβαρά. Με ποιον είχε εδώ. Αλλά μην ανακατέψει αυτό. Όχι, δεν αυτό δεν μπορεί να το πει. Δεν το πούμε. Μην ανακατέψει. Ποιον θα πάρει. Το Μέντε Φουέρτε. Είναι ο Στράτ. Ο Στράτ. Ο Στράτ θα πάρουμε να κάνει το φυλακές μαζί. Λοιπόν. Ναι, καλησπέρα, ο Στράτ. Ποιος είναι? Έλα ρε δικέ μου, πού είσαι, καλά είσαι? Συγγνώμη που σε ενοχλώ τέτοια ώρα, μ' ακούς? Ναι, ποιος είναι? Έχω πάρει τον αριθμό σου από τον Μπετάφ. Με ένα Σταύρο Παναγιωτόπουλο, ναι, με λένε. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, λοιπόν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, άκουσε να δεις, αδερφέ, τώρα τι θέμα έχω. Βασικά έχω φάει και δύο άκυρα, γιατί πήρα εσένα να μην σου πω ότι ήσουν η πρώτη μου επιλογή. Να μην σου λέω και ψέματα. Εγώ είμαι 50 χρονών, είμαι δικηγόρος. Ναι. Έχω πολλά λεφτά και απλά μην γελάς τώρα, ρε. Είχα ένα όνειρο από μικρό παιδί, δεν το έχω κάνει ακόμα. Ήθελα να γίνω τραγουδιστής και έτσι μου αρέσει η τράπη φάση. Εντάξει, βέβαια είμαι μεγάλος. Τώρα έχω μεγαλώσει, να πούμε, έχω κάνει και κοιλιά, αλλά εντάξει, λίγο κάνω λίγο γυμναστική, φτιάχνουμε. Εγώ θέλω να κάνω fit με έναν γνωστό. Θέλω να κάνω fit με έναν γνωστό να ανέβω. Είμαι 50 χρόνια, έχω 3 παιδιά. Χωρισμένος είμαι. Και θέλω να κάνω fit με έναν γνωστό. Να ανέβω όμως, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν μπορώ αλλιώς. Κάτσε λίγο να κλείσω το παράθυρο. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό να κλείσω το παράθυρο. Ναι, ναι. Θέλω να κάνω fit, ρε, με έναν γνωστό τώρα και μην κελάζεις. Είμαι, σου λέω, 50 χρονών δικηγόρος και έχω τέτοια μούρλα. Ήθελα να γίνω rapper, να πούμε, και έτσι μου αρέσει αυτή η φάση. Έχω πολλά λεφτά να πάρω και ακριβά ρούχα και αλυσίδες, ό,τι θες. Λοιπόν, πόσα λεφτά θες να κάνουμε. Δεν ξέρω και πώς είναι οι δουλειές τώρα, να πούμε. Δεν ξέρω πώς είναι. Πού πρέπει να ξεκινήσω. Όσα λεφτά θες, εγώ θα τα επενδύσω, θα τα δώσω και σένα, το μερτικό σου και να κάνουμε εκεί και τραγούδι και βίντεο κλιπ για τον κουστάρι. Ωραία, κοίταξε να δεις. Καταρχάς έχεις κάτι. Τι θέλεις να στο γράψουμε εμείς, ας πούμε. Εγώ γράφω και μόνος μου στίχους, άμα δεν έχω θέμα. Είμαι, σου λέω, δικηγόρος, δηλαδή με το λόγο τα έχω. Ωραία. Ναι. Ναι, επειδή είναι άλλο κομμάτι, κατάλαβες. Πρέπει να έχεις λίγο το ρυθμό, αυτό εννοώ. Το έχεις κάνει λίγο προετοιμασία σε κανένα τραγούδι. Τώρα να σου πω μερικά που ξέρω, να σου τα τραγουδήσω τώρα να μου πεις άμα το έχω. Εντάξει, δεν. Ξέρω να πω ημισκούμπρια, να σου το πω, ένα παλιό. Θα μου στείλεις σε demo. Δεν τα ξέρω αυτά, ρε φίλε. Εγώ 50 χρόνο δικηγόρος είμαι τώρα. Να πούμε, ποινικό δίκαιο κάνω. Να πούμε, με αυτά ασχολούμαι. Δεν έχω ιδέα. Στα δικαστήρια έχω μεγαλώσει. Δηλαδή, η μόνη επαφή που έχω με τράπερς είναι να τους βγάζω από τη φυλακή, φαντάσου. Κάπως έτσι δες το. Δεν έχω άλλη ιδέα. Να σου πω ένα παλιό από μη σκούμπρια. Ένα παλιό, ένα τρόλ που είχαν βγάλει και να μου πεις άμα το έχω. Είμαι βρωμιάρης και άμπλητος και κάνω πάντα ωραία. Ποτέ δεν κάνω μπάνιο, δεν πάω στον κουρέα. Τα πόδια μου βρωμάνε σαν σαν το κουνουπίδι. Η μύτη μου από τα σπιδιά που φουσκώνει σαν αρχίδι. Πετάνε και τα μαλλιά μου, μα δεν τα καθαρίζω. Τη βρώμα τους μασάω και πάντα τα βρίζω. Χέζω όπου βρω, στο σαλόνι, στο κρεβάτι. Τα βλέπω, τα θαυμάζω, τους βάζω και αλάτι. Κατούρισα και έχεσαι στο πιάτο που θα φάω. Τις μίξεις μου, τις έφασμα, έφαγα τις τρίκες μου πετάω. Είμαι βρωμήλος. Yeah, wow. Αυτό. Ωραία. Το έχω. Εντάξει, δεν έχω καλή φωνή, αλλά τώρα εκεί μετά το τιμό αυτά θα συμμαζευτεί, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, αλλά εντάξει, καλά πας, καλά πας. Το έχω, έτσι. Άντε, να πάρε τώρα και τον λίγο το φίλο σου να σου μιλήσει. Έλα, δε Στράτ. Σε κολλάει. Το πίστεψε. Σε κολλάει, εδώ σε εκπομπή, live είσαι. Καλά το πήγε, ε! Κάνω καριέρα παρά το πήγε. Εσύ αμέσως είσαι έτοιμος να δώσεις το πακέτο. Ας το γράψουμε εμείς τώρα, τι είναι. 50 χρονών, άφησε ρε. 50 χρονών. Λέει, έχω λεφτά, θα πάρω μερικές αλυσίδες, θα τα κάνουμε όλα. Το κατάλαβα, μόλις πούμε 50 φορές είμαι δικηγόρος. Να σε καλά, ρε τρελέ. Καλά, είμαι εδώ σε live stream, ρε φίλε, και είπαμε να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο. Σε live stream είμαι εδώ, Σαλόνικα, εδώ πέρα, είσαι live στον αέρα, σε ακούει κόσμος. Ακούει κόσμος. Μην δείξεις
Να είσαι καλά, brother. Σε φιλώ. Σου στέλνω την αγάπη μου. Σου στέλνω την αγάπη μου. Γεια σου, Στράτο Λεβέντη. Ευχαριστούμε, ρε. Σου στέλνω την αγάπη μου και τα σπέκια μου. Φιλιά. Έγινε. Σαλούτ. Λοιπόν, λοιπόν, έχω ένα άλλο. Έχει ψηθεί. Τον κρόμα, άρε, πούστη. Δεν θα με καταλάβει. Κρόμα, έτσι. Φάσαμε το πάτερμα. Κάτσε, περίμενε. Δεν μιλήσω εγώ τελευταίο. Λοιπόν, αυτός είναι πολύ καλός μου φίλος. Και έχει ασχολείται και με την ιατρείο με έχει νεκροταφείο ζώων. Οπότε... Καριδάς τώρα αναλαμβάνει. Καριδάς. Άρα πάρε ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχει πεθάνει τη σκύλα. Α, το πάρω εγώ το πάρω. Και έχει κορονοϊό. Έχει νεκροταφείο ζώων. Πρέπει να πάθει κορονοϊό σκύλο, δεν ξέρω. Και πρέπει να πω σε καραντίνα και τέτοια. Πρέπει να πω σε καραντίνα. Καριδάς. Βγήκε το σκύλο. Πε βγήκε ο σκύλο, δεν ξέρω. Φοβάμαι να πεθάνει. Και επειδή τον αγαπάω, πε να το θάψω κάπου καλά. Καριδάς τώρα πρέπει να μιλήσει. Πε του τέτοιο, πώ το λένε. Όχι ο σκύλο. Εγώ έχω ένα εγκουάνα. Ένα καρχαρία. Βγήκε ο σκύλος, σου έχουν πει ότι έχει κορονοϊό και είναι έτοιμο θάνατος, οπότε ψάχνει από τώρα να βρεις κάτι κάπου καλά να το θάσεις. Πρέπει να πω σε καραντίνα, πες και τέτοια. Έχω επενδύσει συναισθηματικά σε αυτό το ζώο. Κλάψε, δεν ξέρω. Κάνε ό,τι νομίζεις πρέπει να κάνεις. Βάζει τον άχο ένα κροκόδιλο που γαυγίζει. Αυτό το λένε. Όνομα μόνο, όνομα, το μικρό του πες. Μην πεις το όνομά του, επειδή νομίζω έχει το όνομά του στην αγγελία. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι νούμερο που είναι σε αγγελία για... Πες πόσο τον αποκαλέσω όμως. Καλησπέρα σας, βρήκα την αγγελία πες. Ναι, είναι αυτό. Καλησπέρα, βρήκα την... χωρίς να πω όνομα, ναι. Πες, λέγε με Παναγιώτης, ας πω και τον μιουτάρω. Ένας φίλος σου, σου είπε για τον κορταφείο που βρίσκεται στην Μαλακάσα. Ναι, στην Μαλακάσα, ναι, κορταφείο στην Μαλακάσα. Ξεχνάω το όνομά σας, θα σας θυμί. 6-9-4. Πάμε λίγο! 4 είπε, ε! Ναι, γεια σας. Στο κημητήριο ζώων κάλεσα, σωστά. Με συγχωρείτε για την ώρα, μπορώ να ενοχλήσω, απλά είναι λίγο σοβαρό. Τώρα, τι να σας πω τώρα, η ιστορία μου είναι λίγο περίεργη και θέλω να με βοηθήσετε να μου πείτε τι μπορώ να κάνω ή σας καλώ, γιατί έχω πολύ σοβαρό θέμα. Καταρχάς να κάνω μια ερώτηση, Σταύρος Παναγιωτόπουλος ονομάζομαι. Εγώ το τηλέφωνο στο βρήκα από ένα φίλο. Έχω ένα σκύλο εγώ, έχω ένα γαλλικό pitbull. Γίνεται καταρχάς, πήγα σε μαγαζί μέσα, χωρίς πλάκα, μη σας φάνει, δεν είναι αστείο. Πήγα σε μαγαζί μέσα, δεν φορούσα μάσκα εγώ και έρχεται μπάτσος και με έγραψε, για λόγο ξέρετε, με τα μέτρα του COVID και μου λέει 300 ευρώ. Του λέω γιατί 300 ευρώ, λέω 150 δεν είναι, λέει ούτε ο σκύλος φοράει μάσκα. Και είναι, αυτό τώρα σοβαρά υπάρχει, είναι δυνατό. Τέλος πάντων, εντάξει, θα σου πω περάσω, έχω 300 ευρώ πήρωσα γιατί δεν φορούσε το σκύλος μάσκα. Και πάμε σπίτι, αλήθεια σας λέω, 300 ευρώ έφαγα. 300 ευρώ! Δεν φορούσε λέει μάσκα ο σκύλος. Μπορεί να με ψήνει κιόλα, να με κορόιδεψε. Γιατί εντάξει, έχω λεφτά και φαίνεται από τα ρούχα που φοράω. Φορώ ακριβά ρούχα. Μάλλον η ευκαιρία είναι να με ψηρήσει. Και πάω σπίτι, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό δεν με πειράζει. Αυτό τώρα το είπα έτσι για να το πω. Πάω σπίτι, ο σκύλος άρχισε βύχη. Βύχη. Του βάζω θερμόμετρο, του πιάνω τη μασχάλη, του βάζω θερμόμετρο, του βγάλω το κολλάω. Ωραία. Το κρατάω κανένα πεντάλεπτο, του γάλα τη μασχάλη και ανέβηκε περίπτω. Είχε 37 και 5 το σκύλος. Ναι, και βύχει ο σκύλος, βύχει. Και έχει ανεβάσει εκεί πέρα, δεν έχει εντωμεταξύ τίποτα. Του βάζω. Ούτε όσφρηση δεν είχε. Αφού του βάζω ένα μήλο και το πέρασε για μπριζόλα, το δάγκωσε. Ναι, και δεν ήταν στα καλά το σκύλος. Και τον πήγα στο γιατρό και μου λέει: έχει COVID το σκύλος. Λέει: πρέπει να προσέχετε, λέει. Και με παίρνει και τηλέφωνο, επειδή ενημέρωσε το γιατρό, με πήραν τηλέφωνο από την Ιχνηλάτιση και μου λένε και εσύ 20 μέρες καραντίνα μέσα. Μα είναι δυνατόν να κόλλησε ο σκύλος COVID? Από ό,τι γνωρίζω. Γίνεται να κόλλησε ο σκύλος COVID. Είναι δυνατόν. Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Δεν γίνεται να κόλλησε η COVID ο σκύλος. Μα προς Θεού, δηλαδή εντάξει. Έφαγα 300 ευρώ πρόστιμο, μου λένε και ο σκύλος έχει COVID. Τι τρώω εγώ 20 μέρες μέσα. Άμα λείψω από το σπίτι και με κάνουν έλεγχο, θα φάω και πρόστιμο επιπλέον. Μπορώ να έρθω σε εσάς να μου επιβεβαιώσετε ότι ο σκύλος δεν έχει COVID. Στη Μαλακάσα δεν είναι το γιατρείο σας. Ρε αδερφέ, εγώ να σε πληρώσω και ένα και δύο χιλιάρικα. Βγάλε μου ένα χαρτί που δεν έχει COVID ο σκύλος. 20 μέρες με έχουν σπίτι μέσα. Είναι δυνατό το σκυλί να έχει COVID? Δεν λειτουργώ σε αυτή. Δεν έχω το πτυχίο του χτενιάτρου να μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Πρέπει να το κάνει αυτό καθαρά χτενιάτρου.
Θέλεις να έρθω εκεί στο κημητήριο και να του βγάλεις ένα ψεύτικο καρδί ότι και καλά έχει πεθάνει. Ο σκύλος. Ζωντανός θα είναι. Φυσικά δεν εννοείται. Αλλά κάνω ένα ψεύτικο καρδί ότι έχει πεθάνει ο σκύλος για να το δηλώσω στο. Πρέπει να το κάνει. Ναι, να βγάλουμε ένα ψεύτικο καρδί ότι και καλά έχει πεθάνει ο σκύλος. Και καλά για να το στείλω εγώ στο Υπουργείο για να πω έχει πεθάνει. Παιδιά, τι με κρατάτε μέσα, δεν έχει COVID ο σκύλος, δεν υπάρχει, έχει πεθάνει. Αυτό. Έχουν ληξιαρχείο τα σκυλιά εκεί πέρα που να τους δηλώνει το ότι έχουν πεθάνει ή όχι. Σε αυτό πρέπει να μιλήσεις λίγο με τον κτηνίατρο. Εσείς κτηνίατρος δεν είστε. Πήγε εκείνος τι και πώς πρέπει να γίνει. Εσείς μόνο κημητήριο έχετε. Μάλιστα. Α, δεν είστε κτηνίατρος. Συγγνώμη. Ναι. Καλά, εντάξει, θα επικοινωνήσω εγώ άμα είναι, αλλά αν μπορώ εκεί να έρθω να μου βγάλεις ένα χαρτί, ξέρεις τι, ότι ο σκύλος, γαλλικό πίτμπουλ του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πώς είναι επίσημα, όπως στους ανθρώπους, ότι απεβίωσε την 18 Οκτωβρίου του 2020, να έρθω τώρα εκεί πτώπου. Τώρα που κοιμάται κιόλας, το κάνουμε για μια φωτογραφία να πιστούνε. Εντάξει, λοιπόν, θα το κάνω άμα είναι, θα το κάνω έτσι. Θα πάω σε ένα κτηνίατρο και θα βγάλω ψεύτικο χαρτί και θα δώσω σε ένα ότι καλά το θάψαμε εκεί πέρα. Κάντο εκεί ένα. Κάντο εκεί ένα. Κάντο εκεί ένα μνήμα ένα επί ένα, ψεύτικο. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Θα ήθελα να πρέπει να μιλήσω με το κτηνίατρο μα, να δούμε πώς τι μπορεί να γίνει. Δεν πιστεύω να με κοροϊδεύετε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αλήθεια, σα λέω. Ειλικρινά, μα προσπαθούν με τον COVID να μας κάνουν απίστευτα πράγματα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και εντάξει, τώρα σας έχω πάρει τηλέφωνο και νομίζω ότι με ειρωνεύεστε κιόλας. Δεν με ειρωνεύεστε, έτσι. Το πιστεύετε δηλαδή αυτό που είπα. Πρέπει να μιλήσω με τον γιατρό, γιατί και εγώ δεν ξέρω. Δεν προφορά. Δεν έχει κάτι τέτοιο. Πρέπει να μιλήσω με τον γιατρό, να μου πει γι' αυτό σε αυτέ τι περιπτώσει τι γίνεται. Καλά, ωραία, εντάξει, θα το κάνω. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση τώρα έξτρα. Μόνο με σκυλιά και γατιά ασχολείστε. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Δεν έχει καλό σχήμα, δυστυχώς δεν ξέρω. Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε? Κάπως καλύτερα. Ναι, έχετε μόνο με σκυλιά και γατιά ασχολείστε. Πείτε μου πάλι. Μόνο με σκυλιά και γατιά ασχολείστε. Δεν σας ακούω, δεν ξέρω. Μόνο με σκυλιά και γατιά ασχολείστε. Γενικά όλα τα ζωάκια. Όλα. Εγώ μένω στο Κοροπήμενο, έχω μονοκατοικία, έχω αυλή και έχω και ένα γαϊδούρι. Γαμηθήκατε ρε μαλάκες. Τι γαϊδούρι ρε μαλάκα. Τι γαϊδούρι ρε μαλάκα. Έλα πάρε τον αυτόν εδώ. Μαλάκα σοβαρά. Με ποιον είχε το πει. Αλλά μην ανακατεύσει αυτό. Όχι, δά, αυτό δεν μπορείς να το πεις. Δεν το πούμε. Μην ανακατεύσει. Ποιον θα πάρουμε. Το Μέντε Φουέρτε. Πω, μαλάκα, κουκούνουμε εδώ. Δεν το πούμε. Αυτό τι να το πούμε. Είμαστε. Τι να το πούμε. Για live. Κλείσ' του live, μην πεις μαλάκα. Ας το συνέχιστε να παίξω, εντάξει. Ναι, καλησπέρα. Ο Μέντε Φουέρτε είσαι? Ποιος είναι? Γιάννης Παπακοσταντίνου ονομάζομαι, φίλε μου. Έχω ένα μαγαζί και ενδιαφέρομαι να σε κλείσω για live. Ναι. Σε ξύπνησα, μπορείς να μιλήσεις λίγο 5 λεπτά, γιατί εγώ δεν ευκαιρώ τα πρωινά, γενικά είμαι νυχτερινός τύπος. Να σου δώσω ένα τηλέφωνο να μιλήσεις. Σε ποιον πήρα τώρα, το Μέντε Φουέρτε δεν πήρα τώρα? Ο Skype μου έδωσε το τηλέφωνο αυτό, ποιον έχω πάρει τώρα? Δεν σε ακούω καλά. Μ' ακούς. Ο Skype λέω μου έδωσε αυτό το τηλέφωνο. Ποιον πήρα τώρα, το Μέντε Φουέρτε δεν πήρα? Ένα δικό σου τηλέφωνο ή άλλου νου? Εγώ θέλω να μιλήσω μαζί σου. Άλλο. Όχι ρε φίλε, τι να το κάνω τον άλλον. Εγώ εσένα θέλω να κλείσω εσύ. Έχω ένα μαγαζί εδώ τοπικό. Το οποίο βαράει τρελά πράγματα ρε εσύ. Τώρα εγώ το μαγαζί για να καταλάβεις, τέτοια εποχή το κρατάω 2-3 η ώρα και οι μπάτσοι κάνουν του μπεκί. Τι να τον κάνω ρε φίλε τον μάνατζερ, εγώ εσένα θέλω τώρα. Πόσο παίρνεις το live, πες μου. Αδερφέ, αν θες να μιλήσεις, θα μιλήσεις εκεί. Τι να τον κάνω ρε εσύ τον μάνατζερ, εγώ θέλω να μιλήσω μαζί σου. Πόσα θες εσύ, 100-150 ευρώ.
Θα στα δώσω όλα, ρε πουστή. Δεν έχω θέμα. 200! Σου δώσω 2 εκατοστάρια στο χέρι. Επειδή δεν είσαι καλό σήμερα και δεν μ' αρέσει που μιλάς, όταν το ξαναπείς το θεματάκι. Ρε εσύ, πες μου μία τιμή, ρε φίλος, να πούμε. Πες μου μία τιμή, πόσα θες. Ας το κάνουμε και 2,5 εκατοστάρια, ρε, επειδή είσαι γνωστός. Τοπικό μαγαζί, φίλε, το κρατάμε 3 ώρα. Οι μπάτσοι βαράνε προσοχή εδώ πέρα, να ξέρεις. Πού σε χαλάνε τα λεφτά, σε χαλάνε τώρα. Τα φράγκα σε χαλάνε. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς, αυτό με χαλάει. Ρε μεγάλε τώρα, εγώ έχω φάει τη ζωή μου στη νύχτα να μου, εντάξει. Τώρα δεν σου πουλάω κάποια τρέλα. Εγώ ενδιαφέρομαι για σένα. Να βρούμε να κάνουμε ένα καλό παρτάκι εκεί πέρα, να βγάλεις και εσύ τα φραγκάκια σου, να βγάλω κι εγώ εδώ. Ρε η βλάχη πληρών. Πω, τα έπαθε όλα ρε πλάχη. 200 και ένα μπουκάλι έπρεπε να το πιάσει. Και ένα τελεκέ λάδι από πίσω. Μυρώνω σαν 150. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Thank you, Gabby.